Με βλέπετε να γελάω στο εξώφυλλο Τρίκη μία όπω γράφω Τρίκη μία Εγώ δεν είμαι πολυγαμικός Αλλά γιατί εσείς ζηλεύετε τους πολυγαμικούς ε Πάμε να δούμε ένα σχόλιο Κάτω από το βίντεο που κυκλοφόρησε την Τετάρτη που μας πέρασε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 το οποίο βίντεο έχει θέμα, να σας το διαβάσω ακριβώς το θέμα του βίντεο το οποίο έγινε μετά από επιστολή μια κοπέλας 24 χρονών η οποία χώρισε το φίλο της όταν αυτός προσπάθησε να την πείσει ότι δεν είναι αρκετά προοδευτική και δεν είναι αρκετά μοντέρνα, επειδή δεν δέχεται να πηγαίνουν με άλλου αν έχουν deep connection. Είναι το βίντεο μου, είπε να πηγαίνουμε με άλλου αν έχουμε deep connection. Είμαι υπερβολική που το χώρισα. Και βλέπω κάτω από αυτό το βίντεο διάφορα σχόλια. Τώρα η ώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο είναι χαράματα, όχι χαράματα. Είναι μια και 5 το πρωί τη 5η 11 Ιουλίου, μόλι έχω τελειώσει το μοντάζ του podcast. Και επειδή σήμερα, την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024, νομίζω πω δεν θα τα καταφέρω να κάνουμε live. Έτσι, ετοιμάζω αυτό το βίντεο για να ανέβει στι 7 το απόγευμα την Παρασκευή 12 Ιουλίου. Και τα σχόλια που βλέπω και σχολιάζω είναι όσα είναι μέχρι αυτή τη στιγμή. Ίσως όταν βλέπετε αυτό το βίντεο, όταν ανέβει αυτό το βίντεο Παρασκευή 12 Ιουλίου στις 7 να υπάρχουν και άλλα σχόλια. Αυτή τη στιγμή δεν έχω σκοπό να βάλω το σχόλια στη σε αποκρυψή, αλλά την τραβάει ο οργανισμός του την αποκρυψή. Οπότε βρείτε το σχόλιο, αν δεν είναι ήδη σε αποκρυψή, το συζητάμε. Λοιπόν, ήταν ένα σχόλιο το οποίο μου τράβηξε οπωσδήποτε την προσωπική. Έγραψε λοιπόν αυτός ο άνδρας. Θέκλα, θα διαφωνήσω εδώ αν και δεν είμαι πολυγαμικός, θα πω το εξή. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο θα διαφωνήσει μαζί μου, παρόλο που δεν είναι πολυγαμικός και θα πει το εξή. Η μονογαμία είναι κάτι που έχει επιβληθεί από τις θρησκείες και από τους πολιτισμούς. Χαίρομαι που βάζεις και τους πολιτισμούς μέσα στους φορείς που έχουν επιβάλλει λες εσύ τη μονογαμία ή έχουν εισηγηθεί θα έλεγα εγώ ειδικά για τους πολιτισμούς τη μονογαμία ως έναν τρόπο να βιώσει ένας άνθρωπος με συναισθηματική ασφάλεια τον έρωτα και τη σχέση με ένα άλλο πρόσωπο και τη δημιουργία οικογένειας κιόλα. γιατί κάποιες ερωτικές σχέσεις προχωρούν και στη δημιουργία οικογένειας ο φίλος αυτός μας ενημερώνει Μα διδάσκει ότι η μονογαμία είναι κάτι που έχει επιβληθεί από τι θρησκείε και από του πολιτισμού. Έστω, α το δεχτούμε. Α το δεχτούμε. Το έχω πει στο βίντεο ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι ήταν πολυγαμικοί. Και επίση υπάρχουν και κάποιε θρησκείε αυτή τη στιγμή, όπω είναι οι Μορμόνοι, κάποια παρακλάδια των Μορμόνων που έχουν την πολυγαμία για τον άνδρα φυσικά. Ο άνδρας να παντρεύεται πολλέ γυναίκε. Υπάρχουν επίση και κάποια μουσουλμανικά κράτη που επίση επιτρέπουν την πολυγαμία για τον άνδρα. Και όλοι οι πρωτόγονοι α, πολιτισμοί δεν είχαν την έννοια του μονογαμικού ζευγαριού και την έννοια του ρομαντικού ζευγαριού. Είχαν αυτό που περιέγραψα στο βίντεο. Εννοείται ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το βίντεο κάτω από το οποίο διαβάσα τα σχόλια για όσους δεν το έχετε δει, για όσους θέλετε να φρεσκάρετε το τι λέχθηκε. Το κακό είναι ότι οι άνθρωποι που θέλουν να είναι πολυγαμικοί δέχονται πόλεμο από την κοινωνία θεωρώντας πως είναι επιφανειακοί μη φυσιολογική. Και δυστυχώς η μονογαμία, δυστυχώς, η μονογαμία θεωρείται ότι είναι ο μόνος δρόμος για τις σωστές σχέσεις, κάτι που επιβάλλεται από όλους χωρίς να ρωτήσουν αν αυτό τον εκφράζει τον άλλο. Ένα λεπτό ρε φίλε γιατί με έχεις μπερδέψει. Είναι άνδρας του χαντλεστού και αυτό λέω ρε φίλε. Εσύ είπες ότι δεν είσαι πολύ γαμικός. Δεν μου ταιριάζει όμως το μένος που έχεις ε, εναντίον όσων πολεμούν τους πολυγαμικούς. Δεν μου ταιριάζει με το ότι εσύ δεν είσαι πολυγαμικό. Μήπω κρυφά θα ήθελε πολύ να είσαι πολυγαμικό, δεν ξέρω. Ή μήπω το προσπάθησε και δεν σου βγήκε. Δεν βρήκε αρκετέ ή αρκετού. Για να. Για να πολύ. <laughs> <laughs> το κακό είναι ότι οι άνθρωποι που θέλουν να είναι πολυγαμικοί δέχονται πόλεμο από την κοινωνία. Αγάπη μου, γιατί η κοινωνία να κάνει πόλεμο στου ανθρώπου που θέλουν να είναι πολυγαμικοί. Απλούστατα, οι άνθρωποι που θέλουν να είναι πολυγαμικοί βρίσκουν και άλλου που θέλουν επίση να είναι πολυγαμικοί και μαζί εκπληρώνουν τα θελήματά του. Όλοι μαζί. Πολυγαμιούνται αναλόγω. Και δεν ασχολείται η κοινωνία μαζί του. Γιατί να ασχοληθεί η κοινωνία με ανθρώπου ενήλικε, συνενούντε που αποφασίζουν ότι είμαι πολυγαμικό ή είσαι πολυγαμικό ή είμαι πολυγαμική. Α πολυγαμηθούμε. Γιατί να ασχοληθεί η κοινωνία με τα πολυγαμίσια των άλλων. Η κοινωνία πότε ασχολείται όταν κάποιος κοροϊδεύει κάποιον άλλον, του πουλάει φύκια για μεταξωτέ κορδέλες, παρουσιάζει τους μονογαμικούς, δημιουργεί σχέση με την υπόσχεση μονογαμίας και στην πορεία του βγαίνει το πολυγαμικό του προφίλ. Και λέω ότι η κοινωνία θεωρεί επιφανειακού και μη φυσιολογικού του ανθρώπου που είναι πολυγαμικοί. Δεν ξέρω τι κάνει η κοινωνία. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με του ανθρώπου που είναι πολυγαμικοί. Φτάνει να το αναγνωρίζουν ότι είναι πολυγαμικοί και να μην το κρύβουν, να μην το αποκρύβουν ότι είναι πολυγαμικοί και να μην επιβάλλουν την πολυγαμία του σε άλλου ανθρώπου και να μην κοροϊδεύουν άλλου ανθρώπου. Δυστυχώ, η μονογαμία θεωρείται ότι είναι ο μόνο δρόμο για τι σωστέ σχέσει. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Η έννοια του ζευγαριού είναι έννοια δύο ανθρώπων που συνδέονται μεταξύ του. Ζεύγος, ζευγάρι. Οι πολυγαμικέ καταστάσει δεν είναι σχέσει. Μπορεί να ονομάζονται πολυγαμικέ σχέσει από του ιδίου που τι διαπράττουν. Το λέω έτσι για να σε πειράξω το διαπράττουν. Πώ λέει διαπράττια έγκλημα, διαπράττια μοιχεία. Αυτού που τι βάζουν σε εφαρμογή όμω δεν είναι σχέσει. Είναι ομαδικέ καταστάσει. Οι πολυγαμικέ δεν είναι σχέσει. Δεν είναι ζευγάρια αυτοί που πολυγαμιούνται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι όλοι μαζί κάνουν πράγματα. Ξέρουμε και αλλιώ πώ ονομάζεται αυτό. Και δικαίωμά του, με γιά του, με χαρά του. Να πάνε στα σεξ πάρτι του, να πάνε στι βίλε των ορίων, όπου θέλουν να σπάνε. Αλλά όχι να προσπαθούν να πείσουν τους υπόλοιπους ότι είναι οπισθοδρομικοί και έχουν πρόβλημα που επιλέγουν ήδη για τον εαυτό τους να έχουν μονογαμικές σχέσεις. Κάτι που επιβάλλεται από όλους χωρίς να ρωτήσουν αν αυτό τον εκφράζει τον άλλο. Sorry, επιβάλλεται από όλους η μονογαμία. Πού το είδες αυτό. Πού το είδες αυτό. Ούτε στο βίντεο, στην επιστολή που διάβασα και στο σχολιασμό, λέχθηκε κάτι τέτοιο, ούτε ισχύει κάτι τέτοιο. Κανένα δεν είναι υποχρεωμένο να είναι μονογαμικό. Εάν όμω υποσχεθεί μονογαμία, ναι, είναι παλιό παιδό αν δεν τηρήσει την υπόσχεση. Δεν επιβάλλεται η μονογαμία, είναι επιλογή η μονογαμία. Και όποιο θέλει να κάνει αυτή την επιλογή, δικαιούται να την κάνει, αλλά να την κάνει έντιμα. Όπω επίση και η πολυγαμία είναι επιλογή. Και όποιο δικαιούται να κάνει την επιλογή τη πολυγαμία να την κάνει εντύμω. Συνενετικά. Στο επεισόδιο για την απιστία του podcast είπαμε ότι η απιστία ορίζεται ω μη συνενετική, μη μονογαμία. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη συνένεση. Άκου. Ό,τι να είναι, ρε φίλε. Παρακατώ. Αν οι μονογαμικοί ήταν τόσο ευτυχισμένοι Δεν θα έβγαζαν τόση κακία και μένος για τη ζωή του άλλου Έλεος ρε φίλε Έλεος Το μένος και την κακία που περιγράφεις για τη ζωή του άλλου Έχει να κάνει με το θυμό που είχε και η κοπέλα που το παιδί τη είπε να φτιάξουν μονογαμική σχέση και μετά αντί να τη πει βαρέθηκα να γαμώ μόνο εσένα, θέλω να γαμάω κι άλλε. Δέχεσαι να γίνουμε πολυγαμικοί, να του πει αυτή ναι, να γίνε πολυγαμική, να του πει όχι και να χωρίσουν. Ήρθε να τη πασάρει ότι είναι λάθο που η ίδια θέλει να συνεχίσει με τη μονογαμία και ότι το μοντέρνο να είναι πολυγαμικό. Ποιο επιβάλλει σε ποιον τι. Και ποιο σου είπε ότι άνθρωπος ο οποίος είναι μονογαμικός και είναι ευτυχισμένος μέσα στη σχέση του θα ασχοληθεί με τον οποιονδήποτε πολυγαμή. Δεν ασχολείται κανένας. Κανένας δεν ασχολείται. Ναι όμως όταν έρθεις να μου πεις εμένα θέλω να είμαστε μαζί και θέλω μονογαμία και μετά ένα πρωί θα αποφασίσει ότι εγώ είμαι καθυστερημένη που θέλω μονογαμία, που εξακολουθώ να θέλω μονογαμία που τάχα μου ήθελε κι εσύ, και θέλει να κάνουμε πολυγαμίε και να πολυγαμηθούμε, και εγώ σου λέω όχι, και τότε είμαι καθυστερημένη. Ε, δεν λε σωστά τα πράγματα. Είμαι καθυστερημένη με την έννοια είμαι πίσω από τι κοινωνικέ εξελίξει. Όχι. Οι κοινωνικέ εξελίξει, ο πολιτισμό έχει φέρει στο προσκήνιο. Έχει καθιερώσει τη μονογαμία ω τη μορφή σχέση τη εποχή μα. Τώρα, αν εσύ θες να πα πίσω στο παρελθόν για να πα στην πολυγαμία, στο καλό. Δεν σου επιβάλλεται τίποτα από κανέναν. Δεν μπορεί όμω να έχει τα καλά και από του δύο κόσμου. Ποιο <Συσχύ> θα ορίσει τι είναι καλό και σωστό για τον άλλον. Κανένα δεν θα για τον άλλον τι είναι καλό και σωστό. Όταν όμω μπει σε σχέση με έναν άλλον και τον κοροϊδέψει και του πει κάτι άλλο και μετά το αλλάξει, δεν ναι, δικαιούται να σου πει ότι κάνεις βλακίε και λες βλακίε. Και δικαιούται να θυμώσει μαζί σου. Αν ήταν η μονογαμική τόσο καλά, δεν θα χώριζαν έτσι εύκολα. Ά, Παναγία μου, η λογική μου τώρα έχει δεχθεί ένα έντονο βιασμό. Ακούστε επιχείρημα αν η μονογαμική ήταν τόσο καλά, δεν θα χώριζαν τόσο εύκολα. Ξέρετε τι μου θυμίζει, Μου θυμίζει ένα ψυχίατρο μεγάλο ηλικία, το καλοκαίρι του 1996 στην Αθήνα, σε ένα παγκόσμιο συνέδριο οικογενειακή θεραπεία, ο οποίο είχε το θράσο να ζητήσει το λόγο σε ένα συμπόσιο και να παρουσιάσει μία τοποθέτηση ότι επειδή εγώ είμαι ψυχίατρο και 99% των ασθενών μου έχουν γεννηθεί μέσα σε οικογένειε, η οικογένεια δημιουργεί ψυχιατρικά προβλήματα. Και έμεινα και τον κοιτούσα και σήκωνα το χέρι μου και εγώ προσπαθούσα ως δεαρή φοιτήτρια ψυχολογίας τότε να του πω το προφανές ότι τα συμπεράσματα του ήταν άκυρα λογικά και ότι δεν είχαν καμία επιστημονική εγκυρότητα και γυρίζει και μου λέει η Αμερικανίδα που ήταν διευθύντρια του συμποσίου «So many are like him». He's at the scientific congression But he speaks like a layman. Βρίσκεται σε ένα επιστημονικό συνέδριο, αλλά μιλάει σαν να είναι ένα που δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη. Αυτό μου θυμίζει τώρα. Τα συμπεράσματα σου φοβερά. Τόσοι μονογαμικοί χωρίζουν, άρα η μονογαμία δεν ισχύει. Γράψτε το εσεί στα σχόλια, σα παρακαλώ. Η λέξη σχέση δεν αφορά μόνο δύο άτομα. Ένα λεπτό να βρούμε τον ορισμό τη λέξη σχέση. Ένα λεπτό σε μικροκοινωνικό επίπεδο, η ψυχολογία είναι επιστήμη μικροκοινωνικού επίπεδου, σαν σχέση ορίζεται η ύπαρξη κοινών στοιχείων που συνδέουν δύο καταστάσεις, φαινόμενα ή πρόσωπα. Και όταν λέω τη λέξη σχέση στο βίντεο, ενώ ζευγάρι. Η λέξη σχέση κατά την άποψή σου δεν αφορά μόνο δύο άτομα. Υπάρχουν πολλά μοντέλα σχέσεων που, αν δεν έχετε εμπειρία, καλό είναι να μην έχουμε άποψη. Βεβαίως και έχω κλινική πείρα. Δεν έχω προσωπική εμπειρία. Δεν θέλησα ποτέ. Δεν θέλησα ποτέ να δοκιμάσω πώς είναι να είμαι με τρει, τέσσερι, πέντε-έξι άνθρωπους ταυτόχρονα. Δεν θέλησα. Έχω όμω κλινική πείρα και έχω περιθάλψει στο γραφείο και επίτηδε χρησιμοποιώ τον όρο περιθάλψη ζευγάρια και πρόσωπα τα οποία τραυματίστηκα βαθύτατα από πειραματισμούς πολυγαμικότητας μέσα στις σχέσεις τους. Και επίσης έχω και την κλινική γνώση και την επιστημονική κατάρτιση και βεβαίως δικαιώμαι να μιλήσω. Εσύ με ποιο, από ποιο χώρο μιλάς που λες ότι είσαι, λες ότι είσαι μονογαμικός αλλά έχεις άποψη για όλα. Αν κάποιο έχει το δικαίωμα να είναι μονογαμικό, έχει και ο άλλο το δικαίωμα να είναι πολυγαμικό. Εννοείται. Εννοείται. Συμφωνώ με αυτό. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο πολύ σα ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί καθόλου το δικαίωμα κάποιου να είναι πολυγαμικό. Και το υποστηρίζω. Δικαίωμά του. Και του εύχομαι από τα βάθη τη καρδιά μου να πολυγαμηθεί όσο θέλει. Δεν με ενοχλεί καθόλου το δικαίωμα κάποιου να είναι πολυγαμικό. Πού το είδε εσύ αυτό ότι με ενοχλεί το δικαίωμα και η ξεκάθαρη απόφαση κάποιου να είναι πολυγαμικό. Πού το είδε, μάνα μου. Άλλα ακού, άλλα καταλαβαίνει, άλλα γράφει. Γιατί σα ενοχλεί αν ο άλλο είναι καλά και νιώθει καλά και περνάει καλά. Δεν μα ενοχλεί καθόλου. Και καλά πολυγαμίσια σου εύχομαι και εσένα, γιατί είμαι σίγουρη με, από τον τρόπο που γράφεις ότι αυτό επιθυμείς βαθιά. Φυσικά, αγάπη μου, θέλει κότσια να είσαι πολυγαμικό. Θέλει πολλά κότσια να είσαι πολυγαμικό. Γιατί σημαίνει ότι δεν θα έχεις έναν άνθρωπο να μοιράζει τις ευθύνε και τις υποχρεώσεις μέσα στη ζωή σου και στο σπιτικό σου. Δεν θα έχεις κάποιον να μοιραστεί μαζί σου τα άσχημα. Δεν θα έχεις κάποιον που να είναι το τέρι σου. Θέλει κότσια να είσαι πολυγαμικό. Έχεις αυτά τα κότσια. Ή παραμένει κι εσύ σε μία μονογαμική σχέση και φαντασιώνεσαι την πολυγαμία σαν κάτι πάρα πολύ εύκολο που η κακή κοινωνία δεν επιτρέπει να γίνει. Έχεις τα κότσια να είσαι πολυγαμικό, έχει. έχεις Να είσαι παντελώ μόνος και να πηγαίνει με όποιον ή με όποιον θέλει. Και να του ξεκαθαρίζει: Εγώ είμαι πολυγαμικό και θέλω μόνο να σα πολυγαμίζω. Και α σου πουν όχι να πει: Εντάξει, δέχομαι. Γιατί μιλάμε για συνένεση. Και να φεύγει και να πηγαίνει στο σπίτι μόνο σου. Θέλει δικαίωμά σου. Με γεια σου, με χαρά σου. Με τι ευχέ μου και από τα είκοσι μου νύχια. Που λέμε στην Κύπρο. Εφόσον υπάρχει συνένεση σε αυτό, μα ακριβώ γι' αυτό το θέμα μιλάμε, για τη συνένεση, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Και είναι πολύ άσχημο και μη πνευματικό να θεωρούμε τον άλλον που έχει διαφορετική ερωτική ζωή, να το θεωρούμε κατώτερο, μη φυσιολογικό εν εμεί να πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι και πνευματικοί άνθρωποι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, πού είπα, μάνα μου, πού είπα εγώ ότι όποιο είναι πολυγαμικό είναι κατώτερος σα ίσα που σου λέω, θέλει κότσια να είσαι πολυγαμικός και σε προκαλώ να τα μεγαλώσει. Αυτά να τα έχει, στα κοχώνες που λένε οι Ισπανοί και οι Ισπανόφωνοι. Εμένα ποτέ δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλο, αλλά στο όνομα τη αγάπη, από όσο βλέπω, γίνονται πολλά κακά. Ναι, και στο όνομα τη θρησκεία γίνονται πολλοί πόλεμοι. Τι του φανεί του Λολοστεφανή ότι να είναι. Και πάλι ποιο θα ορίσει τι θα κάνει ο άλλο και τι είναι σχέση για τον καθένα. Μα να μου δύο άνθρωποι όταν συναντιούνται και θέλουν να δημιουργήσουν μια σχέση, ορίζουν τι σημαίνει σχέση για τον ένα, για τον άλλον και συμφωνούν. Εσείς κάνατε τη μονογαμία δόγμα και μονόδρομο Ζήστε τη ζωή σας και αφήστε να τη ζήσουν και οι άλλοι όπως θέλουν. Γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε τους άλλους με τη βία. Ρε αγόρι μου το βίντεο αυτό το κάναμε γιατί ο προσπαθούσε μέσω ψυχολογικής βίας, μέσω gaslighting να πείσει την κοπέλα ότι η μοναδική οδός είναι η πολυγαμία. Ό,τι να είναι. Και να τους βαπτίσουμε με διάφορα άσχημα επίθετα. Ποια άσχημα επίθετα έχουμε πει για την πολυγαμία. Άλλο η πολυγαμία και άλλο η δολιότητα, άλλο η καταδουλίγευση, άλλο η κοροϊδία, άλλο τον gaslighting. Έχετε τη ζωή σας και την επιλογή σας σεβαστό. Έχουν και οι άλλοι τη ζωή τους και την επιλογή τους σεβαστό. Ζήστε και σεβαστείτε τους άλλους. Ο καθένας ξέρει καλύτερα τι είναι καλό για τον ίδιο. Και αυτά τα πράγματα τα γράφει αυτός ο τύπος κάτω από ένα βίντεο ψυχοεκπαίδευση σε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση καμία απολύτως συνοχή, καμία στοιχειώδης έστω αντίληψη του σε ποιο χώρο βρίσκεται, καμία γνώση του τι σημαίνει ψυχοεκπαίδευση, τι σημαίνει η επιστήμη της ψυχολογίας, που είναι μια επιστήμη σχέσεων, τίποτα, τίποτα. Είμαστε στο καφενείο, πίνουμε τον καφέ μας, καπνίζουμε το τσιγαράκι μας, και μοιράζουμε απόψει. Πάρε και εσύ, μια απόψη να έχει. Πάρε και εσύ, πάρε και εσύ. Και γινόμαστε έξαλλοι. Γιατί αυτή η ψυχολόγο προσπαθεί να επιβάλλει το δόγμα τη μονογαμία. Όχι, αγάπη μου. Κανένα δόγμα δεν προσπαθώ να επιβάλλω. Κανένα απολύτω. Αλλά δεν δέχομαι να βιάζεται ούτε το σώμα μου, αλλά ούτε και η λογική μου. Και του γράφω κι εγώ από κάτω. Θα το κάνω βίντεο. Θα σου απαντήσω με βίντεο. Και μου γράφει. Δεν χρειάζεται θέκλα μου Να σε καλά μην κάνεις τον κόπο Δεν θα κάτσω να το δω Τώρα εγώ θα θεωρήσεις ότι σου κάνω επίθεση Αν σου πω ότι είναι εντελώς ναρκισιστικό Να γράψεις ένα τέτοιο σχόλιο και μετά να λες Μην κάνεις τον κόπο δεν θα κάτσω να το δω Και δεν χρειάζομαι απάντηση Απλά έτυχε να δω αυτό το vlog και όπω όλοι είπα και εγώ την άποψή μου, τίποτα το προσωπικό φιλικά. Ε, είμαι σίγουρη πω δεν έχεις τίποτα το προσωπικό με μένα. Με κατηγόρησε ότι έχω ανάξει την μονογαμία σε δόγμα και προσπαθώ να την επιβάλλω. Με κατηγόρησε ότι θεωρώ κατώτερου και προσβάλλω του ανθρώπου που είναι πολυγαμικοί. Mm. Τα έχει πει όλα αυτά, αλλά τίποτα το προσωπικό. Mm. Του απάντησε ο Άκη. Ε, Άκουμε προσοχή, αν θέλει, στο ένα το λεπτό και 22 λεπτό του βίντεο αυτού. Δεν αλλάζουμε απόψεις και ιδέες στη μέση μια σχέση και θέλουμε ξαφνικά. Πολυγαμικέ σχέσει του Άκη. Και του λέω και εγώ, φυσικά και δεν θα κάτσει να το δει και φυσικά και δεν θα το κάνω για σένα. Δεν είναι γι' αυτό μου το κάνω. Το κάνω για εμά. Το κάνω γιατί τέτοιοι εξυπνάκηδε, no idols, τέτοιοι ξερόλε όπω αυτόν, λένε διάφορα και σε ιδιωτικέ συζητήσει και σε παρέες Και μπορεί αυτό ο τύπο να πει παρόμοια πράγματα και στην σύντροφο του ή στο σύντροφο του, αν έχει, και να το παίζει και πολύ προοδευτικό και πολύ υπεράνω και πνευματικό άνθρωπο που δεν κρίνει του άλλου. Λοιπόν, υπήρχε ένα άλλο σχόλιο κατά από αυτό το βίντεο που γράφει μια κοπέλα, Πιστεύω ότι υπάρχουν μονογαμικοί και πολυγαμικοί άνθρωποι. Αν συμφωνούν και οι δύο σε μια συνθήκη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και τη γράφει αυτό ο ίδιο από κάτω. Αυτό ακριβώ έγραψα κι εγώ. Σημασία έχει να υπάρχει συνένεση. Και η μονογαμία και η πολυγαμία είναι εξίσου όμορφε σχέσει. Εγώ είμαι μονογαμικός γιατί αυτό νιώθω Αλλά σέβομαι την επιλογή του άλλου Γνωρίζοντας πως δεν είναι όλα για όλους Και του γράψα και από κάτω άλλα έγραψες Και κάνω αυτό το βίντεο Πραγματικά θα ξεχάσουμε σαν ξέρουμε με μερικούς ανθρώπους Πραγματικά έχετε τη συμπάθεια μου τη συμπόνια μου όλοι όσοι εργάζεστε σε εργασίες που έχετε συναδελφούς και μπορεί να βρίσκεστε συχνά μπροστά σε τέτοιες συνθήκες όπου να προσπαθούν να σας πείσουν ότι το άσπρο είναι μαύρο και το κόκκινο είναι λιλά και το μπλε είναι καφέ. Καμία συνοχή, καμία λογική συνοχή. Ανακεφαλαιώνοντας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την πολυγαμία ως μία ελεύθερη επιλογή συνενούντων ενηλίκων. Δεν με αφορά αν οι άνθρωποι θα μονογαμιούνται ή θα πολυγαμιούνται. Δεν με αφορά καθόλου εμένα προσωπικό. Θεωρώ όμως ότι είναι ανήθικο, ανέντιμο, κακοποιητικό να ξεγελάς έναν άνθρωπο και να του λες ότι εσύ θέλεις μονογαμία και ενώ δεθεί αυτός ο άνθρωπος μαζί σου, ενώ συνδεθεί αυτός ο άνθρωπος βαθιά μαζί σου, ενώ πιστέψει ότι έχει μία σχέση έτσι όπως τη συμφωνήσατε από την αρχή, να έρχεσαι μετά να κάνει στροφή 180 μοιρών και να προσπαθείς να το βγάλεις και τρελό από πάνω, να του κάνεις γκαζλάιτι. Με αυτό έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. Επίσης θεωρώ ότι η πολυγαμία, ο τρόπος ζωής του να κάνουμε σεξ με διάφορους ανθρώπους και να μην έχουμε έναν σύντροφο με τον οποίο να έχουμε μόνο γαμικότητα και αποκλειστικότητα είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος είναι δύσκολος να επιτευχθεί. Δεν είναι piece of cake, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Και επειδή έχει τύχει να δουλέψω με ανθρώπους στο παρελθόν, οι οποίοι εξάσκησαν την πολυγαμία και στα πλαίσια του επαγγέλματο τους, ναι, έχω δουλέψει με σεξεργάτες και σεξεργάτριες, ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι νόμιζαν ότι οι πολλαπλές σεξουαλικές επαφές με πολλούς ανθρώπους θα ήταν κάτι που θα τους ευχαριστούσε και θα τους ανέβαζε την ποιότητα της ζωής τους ειδικά όταν γίνονταν και με δική τους επιλογή δεν το είδα αυτό να συμβαίνει στην πράξη είτε μας αρέσει είτε όχι οι άνθρωποι δεν γεννιόμαστε πλέον σε αγέλε. γεννιόμαστε σε οικογένειες, σε πυρηνικέ οικογένειες και οι βασικές σχέσεις των ανθρώπων είναι διαδικές. Αυτές που είχε μελετήσει ο Μπούλπη, σχηματίζοντας τη θεωρία του δεσμού που έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα. Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν έχω εγώ προσωπικά ως ψυχολόγος με τον οποιονδήποτε ζει τη ζωή του όπως γουστάρει, όπως επιλέγει και έχει και τις συνέπειες των επιλογών του. Η μονογαμία έχει συγκεκριμένε συνέπειε. Η πολυγαμία έχει συγκεκριμένε συνέπειε. Η μονογαμία έχει συγκεκριμένα ωφέλη. Η πολυγαμία έχει συγκεκριμένα ωφέλη. Ο καθένα διαλέγει και παίρνει. Όμως δεν θα μα κάνετε να ξεχάσουμε και το όνομά μα. Δεν θα μα τρελάνετε. Να υπονοείτε ότι αν κάποιο ξεκινήσει μία σχέση με συνθήκε μονογαμία και στο ενδιάμεσο αποφασίσει να τη γυρίσει σε πολυγαμία, ότι είμαστε καθυστερημένοι όσοι δεν δεχόμαστε καθυστερημένοι από άποψη κοινωνική πρόοδου, όσοι δεν δεχόμαστε αυτή την αλλαγή. Και ο ρομαντικός έρωτα και η ρομαντική αγάπη αφορά δύο πρόσωπα. Η πολυγαμία δεν είναι ερωτική συνθήκη, είναι σεξουαλική συνθήκη. Δεν μπορείς να είσαι ερωτευμένος με δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι πρόσωπα παράλληλα. Παρόλο που υπάρχουν οι κοινότητε που ονομάζονται ω πολυερωτικέ κοινότητε, πολυάμορου. Και ναι, χρησιμοποιούν τον όρο πολυάμορου relationships. Θεωρώ όμω ότι δεν είναι δόκιμος αυτό ο όρο, έστω και αν χρησιμοποιείται. Είναι συμπλέγματα ανθρώπων. Πολυερωτικά συμπλέγματα ανθρώπων. Δεν είναι σχέσει. Εντάξει. Αυτά. Το ζούμε Ο καθένα να ζήσει όπω θέλει. Να μην προσπαθεί όμω να τρελάνει ο ένα τον άλλον. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τι δικέ σα απόψει και ελπίζω να μην κουφαθεί κάτι τόσο πολύ όπω εγώ που κρατάω και τα αυτιά μου. Τι ακούμε, Λάκι! Λάκη. Ω Λάκη, τι ακούμε, έλα εδώ και εσύ να πει την απόψη σου. Έλα, έλα Λάκη να πει την απόψη σου, ζύπουζε σκύλο. Έλα Λάκη. Τι είσαι σιλάκι, είσαι μονογαμικό ή πολυγαμικό. Έλα, για πε Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Οχ, οχ, Έλα, λάκι μου. Έλα, μωρό μου. Έχει πρόβλημα εσύ με του πολυγαμικού ανθρώπου. Μαμά δεν έχει, έχει. Έχει. Έλα, έλα. έλα να σε δούνε τι καλό αγόρι που είσαι. Ω, τι καλό αγόρι. Ναι. Ναι, πολύ καλό αγόρι. Λάκι μου, γιατί θε την αγάπη μόνο εσύ από τη μαμά και δεν αφήνει άλλο να πάρει αγάπη από τη μαμά. Μήπως είσαι εγκληματίας και είσαι μονογαμικός εγκληματίας Λάκη <laughs> Πλάκα κάνω με το σκύλι εννοείται Αυτά Θα τα πούμε Στα σχόλια